κριτικό ριζίτικο τραγούδι. Η άλωση της πόλης. Ούλες οι μέρες του Θεού καλές και ευλογημένες, σαν την ημέρα της λαμπρής, άλλη καμιά δεν είναι. Όπου σημαίνουν οι διακλησιές, τα μέγα μοναστήρια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι. Με 400 σήμαντρα, με 18 καμπάνες, με 65 αρχιερείς και διάκους 400, με 102 πνευματικούς, με το χαρτί στο χέρι. Ψάλλει δερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Ψάλλουνε το χεροβικό να ξεβγάλουν τάγια. Και μια φωνή ακούστηκε από αρχαγγέλου στόμα. Πάψετε το χεροβικό και ας χαμηλώσουν τάγια και δώστε λόγο στη φραγκιά. Την πόλη επήρε ο Τούρκος. Να έρθουν να την αδειάσουνε, πράγμα να μην αφήσουν. Να πάρουν την Αγία Σοφιά με τα χρυσά της δέμπλα. Να πάρουν το Βαγγέλιο, τράπεζα των Αγίων. Η Δέσποινα ως τ' άκουσε, τα μάτια της εδακρύσαν. Και ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ την επαρηγορούσαν. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι. Υπάρχει τεράστια μετανάστευση των πνευματικών ανθρώπων όσων προλαβαίνουν, άλλοι σφαγιάζονται, άλλοι πουλιώνται ως δούλοι. Ο Μανουήλ Δούκας Χρυσάφης που συνέθεσε την μία από τις πάμπολες συνθέσεις, ας μου επιτραπεί ο όρος όπερας θρησκευτικής, έτσι που είναι οι Τρεις Παιδες εν Καμίνο, την γράφει αφού απελευθερώνεται από την εχμαλωσία του το 1458 σε ιδιόγραφο που σώζεται στη Μονή Ιδύρων. Έτσι. Και που μάλιστα καταλήγει με ένα θρήνο για το χαμό της πόλης. Βεβαίως οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν όσοι διέφυγαν ότι αυτό είναι προσωρινό. Και έχουν την αφέλεια μάλλον να πιστεύουν ότι η Δύση θα βοηθήσει για την επανάκτηση των εδαφών, η οποία βεβαίως και δεν βοηθάει, διότι αυτό ήθελε, μέχρι τώρα θα έλεγα ότι αυτό θέλει, και καταστρέφεται αυτή η κοιτής του πολιτισμού των νεωτέρων χρόνων.
ιδέα αναγέννηση βεβαίως και προκαλείται μετά την πτώση, η οποία επί της ουσίας, δηλαδή, έχει ξεκινήσει πολύ πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης, γιατί διδασκαλία των μεγάλων ανδρών που καταφεύγουν στη Δύση, πλέον ουδής τολμά να πει ότι δεν υπήρξε απολύτως καταλυτική και δεν υπήρξε το έναυσμα για τη δημιουργία της μεγάλης πολιτικής επανάστασης που έφερε τα φώτα του πολιτισμού έτσι, στην χυμαζόμενη πολιτιστικά Δύση. Και μας προκύπτει στη συνέχεια, άλλωστε αυτό είναι ομολογημένο από όλους τους σπουδαίους δυτικούς που ανθούν στη διάρκεια της Αναγέννησης, οι οποίοι παράγουν πραγματικά σπουδαίο έργο, έτσι, που αποτελούν και δίκαια τους συνεχιστές της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής παιδείας, διά του Βυζαντίου βεβαίως, και με τα φώτα του Βυζαντίου και με την παρουσία των ανθρώπων του Βυζαντίου, έτσι, για να φτάσουμε σε αυτό που φτάσαμε σήμερα, το οποίο ό,τι και να λέμε, είναι καλύτερο από... Δηλαδή, με τι συγκρίνεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός σήμερα? Με τι μπορεί να συγκριθεί, έτσι? Από μακριά και χωρίς υπόνοια, ας πούμε, έτσι, έπαρση στο σοβινισμό, είναι ο καλύτερος. Άλλωστε, σε αυτόν επιθυμούν να καταφύγουν οι λαοί όλου του κόσμου. Εδώ θα κάνουμε μία στάση και θα επιχειρήσουμε μία ανακεφαλαίωση σε σχέση με το κεντρικό θέμα που μας απασχολεί, δηλαδή το ρεμπέτικο τραγούδι και τη μουσική γενικότερα και ευρύτερα. Είδαμε λοιπόν πως από την πρώτη στιγμή, από τις ραψοδίες του Ομήρου ακόμα, οι Έλληνες διχάστηκαν σε τρία κομμάτια. Πώς γίνεται τώρα να διχάζονται σε τρία, αυτό θα το δούμε παρακάτω. Το ένα μέρος λοιπόν, μία μερίδα των Ελλήνων, αγαπούν τη συγκερασμένη ετεροφωνική και αρμονική αλλά μέχρι και πολυφωνική μουσική που αγαπούν ιδιαίτερα. Από την άλλη μεριά έχουμε τη μερίδα εκείνων που αγαπούν περισσότερο τους ανατολίτικους, ας πούμε, δρόμους, τα μελίσματα, τα φρυγικά ή άλλα μελίσματα και την ανατολίτικη επίσης εξ Ανατολών προερχομένη πανδουρίδα. Τώρα θα ασχοληθούμε με αυτή την τρίτη μερίδα των Ελλήνων, αυτή που είναι εκτός διαμάχης ανατολιστών ή δυτικιστών, και αυτή είναι φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία των απανταχού Ελλήνων που συμπεριλαμβάνουν στους κόλπους τους Μανιάτες, Κρητικούς ή και Αρβανίτες που και αυτοί είναι Έλληνες. Αυτή η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν ακούει ό,τι μουσική της αρέσει, γιατί έτσι της αρέσει. Η διαμάχη αυτή ανάμεσα στους φίλους της Ανατολής και τους φίλους της Δύσης θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί μάλιστα κυρίως στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα θα αποκτήσει μια διάσταση ευρύτερη πολιτική και ιδεολογική. Έχουμε δηλαδή από τη μία μεριά τους Κολυβάδες που πιστεύουν ότι κάλιο φέση τουρκικό παρατιάρα παπική και από την άλλη τους δυτικόφιλους που προσβλέπουν προς τη Δύση ως μοναδική σωτηρία. Φυσικά και πάλι η συντριπτική πλειοψηφία, η τρίτη αυτή μερίδα των Ελλήνων, λατρεύει την αυγή, θαυμάζει και το σούρουπο, αγαπάει εξίσου την Ανατολή και τη Δύση, γιατί έτσι της αρέσει.
1453, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια εποχή όμως, στη Δύση, ο Γουτεμβέργιος εφευρίσκει την τυπογραφική του μηχανή και μαζί με τα χιλιάδες συγγράμματα Ελλήνων που εισραίουν στην Ιταλία, αρχίζει η διάδοσή τους με την εκτύπωση βιβλίων. Έτσι αναπτύσσεται και η φλωρεντινή και μετά μιλανέζικη, η ρωμαϊκή και γέννη δυτική αναγέννηση, με τον ουμανισμό πρώτα και με τα φιλοσοφικά δοκίμια ύστερα, με τις τέχνες, τα γράμματα, την κλιπτική, τη ζωγραφική και φυσικά κυρίως τη μουσική. Έτσι στη Δύση, από τον Λαντίνι ίσα με τον Παλαιστρίνα, έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη της πολυφωνίας και των αρμονιών φυσικά και έχουμε ως κατάληξη αυτό το μεγαλούργημα που ονομάζουμε Δυτική Συμφωνική Μουσική. Την ίδια εποχή όμως, οι Έλληνες, που είναι περιορισμένοι στον κατακτημένο ελλαδικό χώρο, είναι υποχρεωμένοι να ακούνε το χότζα στο τζαμί, που κι αυτός όμως με τη σειρά του κατάγεται από τις βυζαντινές υμνοδίες. Το δημοτικό τραγούδι, επειδή από τη φύση του καλύπτει όλα τα θέματα της κοινωνικής ζωής, είναι επόμενο όχι μόνο να αγκαλιάζει όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά και να αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις των κοινωνικών τάξεων. Διότι ανεξάρτητα κοινωνικής θέσης, θα έρθει η στιγμή που ο δημοτικός τραγουδιστής, άρχοντας ή φτωχός, θα χορέψει, θα γλεντήσει στο γάμο,
θα γλεντήσει με τα τραγούδια της τάβλας, θα αναγνωρίσει το παιδί του, θα δεχθεί τους μικρούς καλαντιστές για να ακούσει τα κάλαντα, θα κλάψει με τα μυρολόγια. Δεν υπάρχει εκδήλωση της κοινωνικής ζωής, της καθημερινής ζωής, που να μην την καλύπτει το δημοτικό τραγούδι. Από ξένο μέρος κι από μακρινό, από ξένο μέρος κι από μακρινό, ήρθε ένα κορίτσι 12 χρονών, ήρθε ένα κορίτσι 12 χρονών. Είχε μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά, είχε μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά, και στο μάγουλό της είχε μια ανελιά, και στο μάγουλό της είχε μια ανελιά. Χαρίζεις, δεν μου τη πουλάς, δεν μου τη χαρίζεις, δεν μου τη πουλάς, μόνο μου τη δείχνεις και με τυραννάς, μόνο μου τη δείχνεις και με τυραννάς. Δεν σου τη χαρίζω, δεν σου τη πουλώ, δεν σου τη χαρίζω, δεν σου τη πουλώ, μόνο σου τη δείχνω και σε τυραννώ, μόνο σου τη δείχνω και σε τυραννώ. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας έχουμε μαρτυρία από τα μνημονεύματα του Κασομούλη. Το κατεξοχήν όργανο των αρματολών και κλεφτών θεωρείται το κυτελί. Το κυτελί είναι η δίχορδη παντουρίδα, ο ταβουράς, δηλαδή με δύο χορδές, ο οποίος ήταν ευρύτερα γνωστός στους λαούς και στις χώρες τότε υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Βαλκανικής, και είναι ένας ταβουράς με δύο χορδές, οριχάλκινες μάλλον. Αυτό το συναντάμε σε πολλές γραβούρες, ναυτόπουλα βλέπουμε να παίζουν δίχορδους ταμπουράδες. Αυτά τα χρόνια όμως να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα όργανα της οικογένειας του ταμπουρά, ανάλογα με τα μεγέθη, τον τόπο, τη γλώσσα πιθανόν, παίρνουν διάφορα ονόματα. Βουλγαρί, βουλγάρικος ταμπουράς, το συναντάμε και στην Κρήτη, τον βουλγάρι του Χρυσταλιέρη, η κυτελή, ταμπουράς με δύο χορδές, τζιβούρι, καβόντο και άλλες ονομασίες. Μελετητές του Δημοτικού Τραγουδιού δέχονται όλοι τους, στο σύνολό τους, ότι η δημοτική ποίηση τελειώνει στις αρχές του 1821.
Δηλαδή έχουμε κλέφτικα τραγούδια, τραγούδια αρματολών, ιστορικά τραγούδια προγενέστερα αυτών. Άρα η δημοτική ποίηση στην πραγματικότητα τελειώνει με το κλέφτικο και το τραγούδι των αρματολών από ιστορική και από χρονολογική άποψη. Κλέφτικο τραγούδι του Χρήστου Μιλιώνη. Τρία πουλάκια κάθονταν στην άκρη στο λιμέρι. Ένα τυράει τον αλμυρό και άλλο κατά το βάλτο. Το τρίτο το καλύτερο μυριολογάει και λέει: «Κύριέ μου, τι έγινε για ο Χρήστος ο Μιλιώνης? Ουδέ στο βάλτο φάνηκε, ουδέ στην κρύα βρύση. Μας είπαν πέρα πέρασε και πήγε προς την Άρτα και πήρε σκλάβο τον Κατή μαζί με δύο αγάδες. Και Μουσελίμης τ' άκουσε, πολύ του κακοφάνη, τον Μαυρομάτι έκραξε και τον Μουχθάρ Κλεισούρα. Εσείς αν θέλετε ψωμί, αν θέλετε προτάτα, το Χρήστο να σκοτώσετε τον καπετάν Μιλιώνη». Τούτο προστάζει ο βασιλιάς και έστειλε φερμάνι. Παρασκευή ξημέρωνε, ποτέ να μη είχε φέξει. Και ο Σουλεϊμάνι στάλθηκε να πάγει να τον έβρει. Στον αρμυρό τον έφτασε και ως φίλοι εφηλήθηκαν. Ολονυχτής επίνανε ώστε να ξημερώσει. Και όταν έφεξε η αυγή, πέρασαν στα λιμέρια. Και ο Σουλεϊμάνης φώναξε του καπετάν Μιλιώνη: «Χρήστο, σε θέλει ο βασιλιάς, σε θέλουν οι αγάδες. Όσον ο Χρήστος ζωντανός, Τούρκους δεν προσκυνάει». Με τα ντουφέκια έτρεξαν ο ένας προς τον άλλο. Φωτιά, εδώσαν στη φωτιά και πέσαμε στον τόπο. Εδώ έχουμε το θέμα της Μπέσας. Στην περίπτωσή μας έχουμε τον Αρβανίτη Σουλεϊμάνη με τον άλλον επίσης Έλληνα Χρήστο Μιλιώνη που συναντιούνται και αγκαλιάζονται και φιλιούνται και όλη νύχτα κάθονται και γλεντάνε μαζί μέχρι να έρθει το ξημέρωμα για να τον καλέσει κατά κάποιο τρόπο σε μονομαχία και έτσι να συναντήσουν και οι δύο το θάνατο. Και αυτό γιατί η σχέση τους έχει ρυθμιστεί από έναν κανονισμό που λέγεται «κανούν» στα αρβανίτικα και που περιλαμβάνει μέσα τον όρκο τιμής που λέγεται «μπέσα». Η μπέσα είναι αρβανίτικο έθιμο. Οι αρβανίτες, όπως και πάρα πολλοί άλλοι λαοί, σε όλο τον κόσμο, είχαν τη βεντέτα. Η βεντέτα δεν είναι μονοπόλιο μανιάτικο ή σφακιανό. Οι αρβανίτες, οι μαυροβούνοι κτλ. Είχαν άγριες βεντέτες. Υπάρχουν γραβύρ που δείχνουν τρομακτικά πράγματα. Σε σκότωναν σαν σκύλο. Και φυσικά μία μέθοδος για να μείνεις στη βεντέτα ήταν η μπέσα. Μία μέθοδος ήταν να σου δώσει ένας προστάτης, ένας ισχυρός παράγοντας, ένας που είχε πολλά αγόρια, συνεπώς πολλά ντουφέκια, την προστασία του. Η προστασία καμιά φορά δινόταν απλώς με το κομπολόι του ή με την μπαστούνα του, αν ήταν γέρος. Εφόσον κυκλοφορούσε την μπαστούνα του Βαρβαγιώργου, δεν σε σκότωνανε. Γιατί θα είχαν να κάνουν μετά με τη φάρα του Βαρβαγιώργου και αντί μονό του, του δολοφόνου. Και αυτό ακόμη πάει πολύ μακριά. Άμα διαβάζεις Φερρυππίν Βοκάκιο, βλέπεις ότι τον ρόλο αυτό τον έπαιζε το Γάντι. Όταν λέμε Γάντι, στον 10ο, 12ο, 13ο αιώνα, στην Δυτική Ευρώπη, στην Ιταλία ειδικότερα, μιλάμε για αυτό το δυνατό Γάντι που είχαν για να κρατάνε το γεράκι. Ήταν βέβαια Γάντι φιγούρας, ήταν ευγενής, αλλά κυρίως ήταν για τα γεράκια, για να μην τους ξεσκίζουν τα χέρια. Η μεγαλύτερη υψίστη ένδειξη φιλίας ήταν να στείλεις τον άνθρωπο με το γάντι σου, κάπου μακριά. Ας πούμε τη σκελιά να περάσει απέναντι, στην Αραπιά, στην Μπαρμπαριά, ξέρω εγώ, στην Τιβή. Yeah.
Φτάνομαι έτσι στον 18ο αιώνα και τη γέννηση του γαλλικού διαφωτισμού που είναι η τελευταία λέξη της δυτικής αναγέννησης και που με τη σειρά του προκαλεί ούτε λίγο ούτε πολύ τη γαλλική επανάσταση. Οι Έλληνες της Διασποράς, Αδαμαντίος Κοραής, Ρήγας Φεραίος, Αλέξανδρος Υψηλάνης κλπ. Κλπ. Εμπνευσμένοι τόσο από το διαφωτισμό όσο και από τη γαλλική επανάσταση, στέλνουν μηνύματα επαναστατικά στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν φυσικά σε πρώτη φάση τις μουσικές της γαλλικής επανάστασης. Sont les fibres des tambours en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La droite sans gens qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Καιρός μας ο λαμπρός, ισχυρός και καρτερός, να τρομάξει ο εχθρός, τυραννός μας ο σκληρός, όπου τρέχει και όρμα, την πατρίδα του τιμά. Ο γενναίος αρχηγός, ο της νίκης οδηγός, ο γενναίος αρχηγός, ο της νίκης οδηγός. Υψηλάντης τολμηρός, εις τας νίκας φοβερός, εις τυράννους λοξηρός, εις τους φίλους ψηλαρός. Να καιρός μας ο λαμπρός, ισχυρός και καρτερός, να τρομάξει ο εχθρός, τυράννος μας ο σκληρός. Είδαμε λοιπόν πως οι Έλληνες διανοούμενοι της Διασποράς, εμπνευσμένοι από το γαλλικό διαφωτισμό, έστειλαν στην Ελλάδα τα μηνύματα της ελευθερίας και της επανάστασης. Μαζί όμως έστειλαν και ένα μήνυμα εθνικής ταυτότητας. Είπανε λοιπόν, εμείς οι Έλληνες. Τώρα πώς γίνεται ύστερα από 2.000 χρόνια ξένων κατακτητών σε αυτόν τον τόπο, πότε των Ρωμαίων, πότε των Σταυροφόρων, πότε Ισπανών και άλλων αυτοκρατόρων και πότε των Τούρκων, αυτός ο λαός, είπαμε, πώς συμβαίνει να έχει διατηρήσει επί 2.000 χρόνια τη συνείδηση της ταυτότητας του Έλληνα, αυτό μόνο οι Έλληνες μπορούν να το καταλάβουν. Ρήγας Βελεστινλής, Φούριος. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, σε δράχοι στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλλιώνε μια ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Σ' Ανατολή και Δύση, και Νότρον και Βοριά, και την πατρίδα όλη να έχουμε μια καρδιά. Στην πίστη του ο καθένας ελεύθερος να ζει. Στην δόξα του πολέμου να τρέξουμε μαζί. Βουλγάροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμοί, Αράπηδες και Άσπροι, με μια κοινή ορμή. Για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθή. Πως ήμασταν τριωμένοι παντού να ξακουστεί. Όσοι από την τυραννία πήγαν στην ξενιτιά, στον τόπο του καθένας ας έλθει τώρα πια. Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα
για ξένον στο σπαθί. Ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ο Αρβανίτης Γκούρας και ο Αθηναίος Μακρυγιάννης, ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Δύο άντρες που τους ένωνε η αρβανίτικη μπέσα. Μαζί κάναν την επίθεση στην Ακρόπολη, μαζί απελευθέρωσαν έστω και προσωρινά την Αθήνα και ο Μεν Γκούρας σκοτώθηκε στη μάχη, ο δε Μακρυγιάννης επεβίωσε για να μας αφήσει αργότερα τα υπέροχα απομνημονεύματά του. Στρατηγός Μακρυγιάννης από μνημονεύματα. Τότε έγκαζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγανε ψωμί. Τραγουδήσαμε και γλεντήσαμε. Με περικάλεσε ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω, ότι είχαμε τόσον καιρό όπου δεν είχαμε τραγουδήσει, τόσον καιρό όπου μας έβαλαν ιδιωτελείς και αγγιχτήκαμε για να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος εβασίλεψε, Ελληνά μου, βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη και ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην Μπούλια. Τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα. Άξε γυναικεία κλάματα και ανδρών τα μυριολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κορμιά στον κάμπο ξαπλωμένα και μες στο αίμα το πολύ είναι όλα βουτυγμένα. Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Ο μαύρος Γκούρας αναστέναξε
και μου λέγει: «Αδελφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα». Άρχισε ο πόλεμος και άναψε ο τοφεκισμός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους μου, πήγα εκεί καθώς ήμουν διορισμένος και στάθηκα καμπόσου και πολεμήσαμε. Ήφερα απ' έξω τα πόστα. Πήγα στο κονάκι μου ότι έπρεπε να βασιλέψει το φεγγάρι, να βγάλω τον πεζό για την κυβέρνηση. Έρχονται μου λένε: «Τρέξε, σκοτώθηκε ο Γκούρας στο πόστο του. Έριξε εναντίον των Τούρκων. Απάνω στη φωτιά τον βάρεσαν στον Αμίνικα και δεν μίλησε τελείως». Πήγα, τον πήραμε στον νόμο και τον βάλαμε σε ένα μπουντρούμι. Η Μπέσα λοιπόν είναι ένας κανονισμός που τηρεί μία γερουσία αρβανιτών, η οποία ρυθμίζει με αυτόν τον τρόπο τον κανονισμό της εκδίκησης, της βεντέτας ή της αυτοδικίας γενικότερα, με βάση την κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτή την κοινωνική αλληλεγγύη πήραν οι υπόλοιποι Έλληνες και σε συνεργασία πάντα με τους αρβανίτες την μετεξέλιξαν στην σύγχρονη Μπέσα, που είναι απλά και μόνο, αλλά και δεν είναι λίγο, η κοινοτική αλληλεγγύη των ανθρώπων του περιθωρίου. Thank you.
σε ό,τι αφορά τη Γαλλική Επανάσταση, πρέπει να πούμε ότι τα συνθήματά της ήταν «Liberté, Egalité, Fraternité», δηλαδή ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Εδώ οι Έλληνες το θέμα της αδελφοσύνης το καλύπτουν με την αρβανίτικη μπέσα. Σε ό,τι αφορά την ισότητα, έχουμε καιρό να τη σκεφτούμε. Για την ώρα λοιπόν περιοριζόμαστε στο σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Μαζίσει η Ελλάδα.
Thank you.